Είμαι ο χρυσός άνθρωπος και μάθος φως. Ένα ταξίδι που η έκφραση μου είναι προορισμός. Με δίθεται περιορισμός ότι θα πω στο πως το πως. Και λυπάμαι που αυτό παιχνίδι σας και το εκτός. Είμαι μεγαλύτερος από τη φάση αυτή. Από τους περιορισμούς που στήθηκαν πάνω στο είμαστε εσύ. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον ακροατή. Γιατί πολύ απλά δεν ζητάω πια αποδοχή. Δεν νιώθω πλέον ενοχή. Κάπου ράπερς με κοιτάνε στράβα. Για όποιον πάρω πίδες φορά. Πάρε το κομμάτι φίλε μου και σε καλή μεριά. Έχω χώσει ράψου που στα βέντορε και στη Ρωμά. Γιατί για μένα η φιλία κι όχι το όνομα μετράει. Γιατί κόνω ράψ για να εκφράσω κάθε μου στιγμή. Κι όχι για να δείξω πόσο λάχνει στο στικό γάμα. Η Πάμελα Καραβά είναι διαχειρίστρια ανθρωπίνων δεξιοτήτων. Ποιον θα ρωτήσετε? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θεοχάρη. Καλησπέρα. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Όταν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αλήθεια, όταν υπάρχουν κάποια γεγονότα, κάποια δεδομένα, τι είναι αυτό που λείπει από τη δική σας επικοινωνία προς τα έξω και δεν επιτρέπει στο λαό κατά βάση να πιστέψει αυτά τα οποία λέτε, ώστε να κάνει μια στροφή, και κατά δεύτερον, να μην υπάρχουν αυτές οι συνεχείς φασαρίες, τσακωμοί, δημόσια και μη δημόσια? Έχετε δίκιο. Γιατί 6 χρόνια δεν κατάφεραν, έχετε δίκιο, να πείσει καν την κοινωνία ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο? Η συμφωνία με τους δανειστές. Καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε. Τι φταίει? Νομίζω... Και υπήρξα ταξιωματούχος της κυβέρνησης Σαμαρά. Και εσείς. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που φταίει καταρχήν είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κατάφερε να επιβιώσει χάρη του λαϊκισμού. Και όσοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα 30, 40, 50, δεν ξέρω χρόνια, κόντρα στην εθνική λογική έλεγαν παιδιά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφούμε μια μέρα, ήταν προφανώς πρόχριστου προφήτες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν πιστευτοί. Το αποτέλεσμα όμως το είδαμε και ακόμα ο ελληνικός λαός είχε κάποιες διεξόδους για να μπορέσει να δοκιμάσει και άλλες λύσεις. Καλώς ή κακώς έφτασε και στην τελευταία λύση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα νομίζω πια είναι η εποχή της ορίμασης και για τον ελληνικό λαό. Να το λύσουμε το θέμα.